Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην τρίτη μερίδα του Ομφαλού που έχει να κάνει με τη γαστρονομία και μας ταξιδεύει σε ένα νησί των Κυκλάδων, στην Τίνο. Έχουμε μαζί μας ένα εξαιρετικό πάνελ το οποίο θα μας το συστήσει σε λίγο ο συντονιστής της μερίδας μας, ο Άγγελος Ρέντουλας. Εγώ ήθελα να σας πω δύο λογάκια για τον Ομφαλό, ο οποίος είναι πίσω από την οργάνωση αυτή. Ο Ομφαλός ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια σε ένα χωριό, στο χωριό μου, στα Τρίκαλα Ημαθίας, με το σκοπό να αποτελέσει μια δεξαμενή σκέψης, να αποτελέσει μια γέφυρα, μια πλατφόρμα, αν θέλετε, ιδεών και επικοινωνίας. Διότι αυτό που διαπιστώσαμε στον Ομφαλό όλα αυτά τα χρόνια, και πριν, εγώ με τη δουλειά μου, ξέχασα να σας συστηθώ, είμαι ο Κώστας Καραντίνης, είμαι καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Σουηδίας. Σας μιλάω από την Κοπενχάγη, από το σπίτι μου. Αυτό που έχω διαπιστώσει είναι η έλλειψη λόγου και διαλόγου. Κυρίως όμως η έλλειψη λόγου. Η έλλειψη λόγου για τη γεωργία και για την αγροδιατροφή. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό επικοινωνίας μεταξύ της έρευνας, της πανεπιστημιακής έρευνας, αν θέλετε, και της εφαρμογής της στο χωράφι, αλλά και της άσκησης πολιτικής. Αυτό το κενό προσπαθούμε να καλύψουμε. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλούς συνεργάτες και φίλους και φίλες, οι οποίοι μας βοηθούν σε αυτό και πληθαίνουν συνεχώς. Ο Ομφαλός ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό και σιγά σιγά γίνεται μια πολιτεία και σιγά σιγά γίνεται και παγκόσμια πολιτεία. Δεν θα πω περισσότερα. Την εισαγωγή για το θέμα μας σήμερα θα την κάνει ο πιο ειδικός, ο Άγγελος Ρέντουλας, ο οποίος ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τη γαστρονομία, γιατί το θέμα μας είναι η γαστρονομία. Πριν ξεκινήσουμε όμως, ας μου επιτρέψετε να παίξω ένα βιντεάκι το οποίο είναι 2 μόλις λεπτά, το οποίο θα μας συνδέσει με την προηγούμενη ημερίδα του Ομφαλού, η οποία έχει να κάνει με την καινοτομία και τον συνεργατισμό, όπου ένας άνθρωπος του χώρου, γνώστης, ο Γιάννης ο Μανδάλας, ο οποίος είναι διευθυντής της Μεντιτέρα, η οποία Μεντιτέρα είναι η θυγατρική εταιρεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο οποίος εν τη ρήμη του λόγου και τελειώνοντας την ημερίδα μας, όπου συζητήσαμε καταπληκτικά πράγματα για το πώς πέτυχε αυτό το θαύμα η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, κλείνοντας την ημερίδα, μας είπε κάποια πράγματα τα οποία ουσιαστικά μας οδηγούν, χωρίς να το είχαμε προγραμματίσει, μας οδηγούν ουσιαστικά στη σημερινή μας συζήτηση. Ας ακούσουμε λίγο τον Γιάννη Μανδάλα, τι μας λέει για τη διατροφή και για τη γαστρονομία και το τι είναι αυτό που λείπει στην ελληνική αγροδιατροφή. Γιάννης Μανδάλας. Εγώ δεν ξέρω τι απουσιάζει. Τι θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, έτσι. Μισό λεπτό, γιατί ξέχασα να μοιράσω το βίντεο. Συγχωρέστε με αυτό. Εγώ δεν ξέρω τι απουσιάζει. Το ακούτε? Τι θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, έτσι, τις ελληνικές εξαγωγές προφύγουν. Γιατί πολύ συχνά όλοι μας, έτσι, βλέπουν ότι έχουμε πολύ ενδιαφέροντα προϊόντα, μικρές παραγωγές, αλλά εξαιρετικής ποιότητας. Το λέμε. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση η οποία λέμε, χαϊδεύουμε ένα στον άλλον. Αλήθεια είναι, έχουμε εξαιρετικά προϊόντα σε μικρές παραγωγές, τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να βγουν πολύ φιλόξενα ράφια σε συγκεκριμένα καταστήματα και σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού. Όμως αυτό που απουσιάζει είναι η εθνική κουζίνα. Το υπόβαθρο, οπότε το background για τις εξαγωγές των τροφίμων είναι ποιο είναι το awareness για την ελληνική κουζίνα στο εξωτερικό. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι μας στις προηγούμενες δεκαετίες, κάποια στιγμή είπα εγώ σε δύο λέω, πάμε να φάμε ιταλικό. Και κάποιες γάλλες στιγμή ο κύριος του Σαρκαραντινίδη μου είπε, πάμε να φάμε κινέζικο. Πόσο συχνά αυτή η ερώτηση συμβαίνει στη Δανία, πάμε να φάμε ελληνικό. Και τα εστιατόρια ελληνικών συμφερόντων είναι πρεσβευτές της ελληνικής κουζίνας που εμείς βιώνουμε στα χωριά μας και τις πόλεις μας. Όχι. Και τα εκατομμύρια τουρίστες που με πολύ κόπο πείθουμε να έρθουν μια χρονιά από την Ελλάδα έχουν εμπειρία ελληνικής κουζίνας ή έχουν εμπειρία τουριστικής αγοράς. Αυτό έχουν. Οπότε ουσιαστικά χάνουμε την ευκαιρία. Όσο η ελληνική γαστρονομία δεν είναι συστατικό του ελληνικού τουρισμού, της πρότασης του ελληνικού τουρισμού, χάνουμε την ευκαιρία να εκπαιδεύσουμε τα 30 εκατομμύρια ανθρώπους που έρχονται εδώ
Και την ίδια στιγμή τα χιλιάδες εστιατόρια ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό μιλάνε ή προωθούν να προσλαμβάνουν ότι καμία σχέση δεν έχει με την Ελλάδα που ξέρουν. Οπότε δεν υπάρχει εθνική πρόσβαση. Θα έπρεπε πριν μιλήσουμε για εξαγωγές τροφίμων και ποτών, πρώτα θα έπρεπε να προωθείται η ελληνική κουζίνα ως μέρος της μεσογειακής διατροφής προφανώς, αλλά με τα δικά της χαρακτηριστικά, τα οποία θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και μετά θα ήταν πολύ, πολύ, πολύ πιο εύκολα. Αυτά μας είπε ο Γιάννης Μαντάλας πριν μια εβδομάδα ακριβώς. Ας περάσουμε λίγο στον Άγγελο.